Η αλήθεια είναι ότι σε κανένα παιχνίδι που συμμετείχα δεν μετρούσα ποτέ πόσες νίκες και πόσες ήττες έχω φέρει. Νομίζω ότι αυτό που έγινε στο Συμβούλιο και μας είπε λίγο τα στατιστικά μας ο Λιανός, κάποιος τους άλλαξε, γιατί ίσως φοβούνται ότι σύμφωνα με αυτό θα ψηφιστούν. Εντάξει, και λογικό απ' την άλλη, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται μάλλον. Εγώ δεν βγήκα ποτέ μπροστά να διαλέξω κανέναν και από εκείνη τη μέρα που έχουμε ακούσει τα στατιστικά, όλοι λένε να πάρω λίγο πιο αδύναμο για να ανέβει η ψυχολογία μου. Να πάρω αυτόν για να έχουμε σίγουρα ματσάρισμα. Δεν μπορώ να σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω πίσω ή να βγαίνω μπροστά για να πάρω μια πιο αδύναμη. Εμένα αυτό μου δημιουργεί εκνευρισμό. Νιώθω ότι άμα χάσω ένα πόντο, ας είναι και στο δευτερόλεπτο, η άλλη ομάδα δεν θα με διαλέξει σαν αδύναμη, οπότε δεν θα ξαναπαίξω, οπότε δεν μπορώ να τρέξω πολλές φορές για να έρθω, για να το ξαναβρω. Ή ας πούμε, πάμε στον επόμενο αγώνα, βγαίνω εκτός, γιατί είμαστε πιο πολλές οι κοπέλες. Στο δεύτερο ματζάρισμα, αντί να πάρει η καλύτερη, μια μέτρια παίκτρια, θα πάρει τη χειρότερη παίκτρια, εγώ δεν έχω τρέξει το ραν. Ξανά το ίδιο. Στο επόμενο ματσάρισμα ξανά το ίδιο. Αυτό μου φαίνεται λίγο εγωιστικό, γιατί εγώ δεν το έχω κάνει. Ίσως άμα ήταν ο δικός μου χαρακτήρας έτσι, ίσως να μην με ενοχλούσε. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ κάνω λιγότερα ραν, δεν με διαλέγουν σαν αδύναμη, οπότε πάλι δεν παίζω. Και όταν θα είναι να παίξω, όλες έχουν τρέξει 2 και 3 φορές με τα flag races και εγώ πάω να διαβάσω την πίστα όταν οι άλλες την έχουν βρει.